Μεγάλε αλλά όχι σε επικίνδυνο βαθμό είναι οι ροέ υδάτων που έρχονται από τη Βουλγαρία στην χώρα μα με τι αρμόδιε αρχέ και πιο συγκεκριμένα τον Αντιπεριφερειάρχη να λαμβάνει καθημερινή ενημέρωση από την πρεσβεία στην Βουλγαρία. Η γειτονική χώρα δυναμεί λόγω μη υποδομών να συγκρατήσει τα νερά με τον προβληματισμό για το μέλλον να είναι έκδηλο. Δεν είναι θέμα μόνο προβληματισμού, είναι ότι ακόμα και τώρα κρατάω στα χέρια μου εδώ το τελευταίο τριήμερο έρχονται από την πρεσβεία. Υπάρχει αδυναμία από την άλλη χώρα να ελέγξει τα ύδατα. Και αυτό ήταν και πέρυσι φυσικά. Εμεί το γνωρίζαμε λίγο πολύ, αλλά φαίνεται ότι στην άλλη χώρα πλέον είναι αποδεδειγμένο, δεν μπορούν να ελέγξουν τα νερά, δεν υπάρχουν πλέον υποδομές. υποδομέ. Και όσε υπήρχαν με τι περσινέ θεομηνίε, ε, καταστράφηκαν. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε το παραμικρό πρόβλημα. Η λίμνη είναι πάρα πολύ χαμηλά. Ε, υπάρχει δυνατότητα να κρατήσουμε όσα νερά χρειάζεται. Απλώ ο προβληματισμό μα είναι για το μέλλον. Δηλαδή πρέπει έτσι κι αλλιώ να κάνουμε προγραμματισμό. Εκείνο που θέλω να πω στου συμπολίτε και να το ξέρουν πάρα πολύ καλά είναι ότι από το 2019 και μετά που δόθηκαν στις περιφέρειες ο καθαρισμός των χυμάρων και η γέννη αυτή η επιμέλεια δεν είχε γίνει το παραμικρό πριν. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα σχεδιασμός που έχει σχέση με τους κεντρικούς χυμάρου. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι οι κεντρικοί χύμαροι στο διάστημα αυτού του 1,5 χρόνου έχουν καθαριστεί και μάλιστα με επιμέλεια τέτοια που για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν θα αντιμετωπίζουμε πρόβλημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα. Έχει ακόμα πάρα μα πάρα πολλή δουλειά. Η επικοινωνία με την κυβέρνηση της γειτονική χώρας είναι ανύπαρκτη και ευτυχώ η πρεσβεία φροντίζει να στέλνει καθημερινά τηλεγραφήματα. Αυτή τη στιγμή πάντω δεν υπάρχει κανένα λόγο ανησυχία. Όχι, η Βουλγαρία, η πρεσβεία μα στέλνει το τηλεγράφημα αλλά να ξέρετε κάτι οι βουλγαρικές αρχές πάντα μας, μας ενημερώνουν μάλλον για την επόμενη. Εμείς ήδη έχουμε δει τα νερά έχουμε σταθμούς και γνωρίζουμε επίσης επειδή υπάρχουν πλέον οι δορυφόροι Έχουμε στην υπηρεσία μα τη δυνατότητα και ξέρουμε και από μόνοι μα. Απλώ το επιβεβαιώνουν αυτό το γεγονό αυτό. Ε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μην... Πόσα κυβικά διάση... έρχονται, Γιατί θυμάμαι ότι πέρσι. Σε σχέση με τα 560 κυβικά το δευτερόλεπτο, βέβαια είναι πολύ λιγότερα. Αναφερόμαστε σε 50 και 60 κυβικά αυτή τη στιγμή. Δεν έχουν επίσημε μετρήσει, αλλά είναι τόσο χαμηλά η λίμνη που ό,τι ποσότητε και να έρθουν μπορούμε να τι κρατήσουμε για όσο διάστημα θέλουμε αυτή τη στιγμή να καταλάβετε ότι το φράγμα είναι κλειστό και αφήνουμε 10-20 κυβικά έτσι μόνο για να κρατιέται το ποτάμι και για να μην κινδυνεύει φύση. Δεν έχουμε θέμα τέτοιο. Και φυσικά πάντοτε υπάρχει πρόνοια για την λίμνη, για τους ψαράδες, για τον υγροβιότοπο. Όλα αυτά πρέπει να είναι συνδυαστικά. Αυτή τη στιγμή οι εργασίε πραγματοποιούνται και στην Κερκίνη καθώ καθαρίζεται το αποστραγγιστικό κανάλι. Και μια και πιάσατε την κερκίνη, αυτή τη στιγμή γίνεται και εκεί ένα μεγάλο έργο. Θα σα το παρουσιάσουμε τι επόμενε ημέρε. Στην κερκίνη, όλο το κανάλι εκεί, το αποστραγιστικό καθαρίζεται. Είναι το κομμάτι που μαζεύονται όλα τα νερά και από εκεί πέφτουν μέσα στη λίμνη με μηχανικά ε, με, με, μέσα. Είναι μια πάρα πολύ καλή παρέμβαση. Είναι ανάλογη του Κρουσοβίτη, ανάλογη αυτή τη Μαυροθάλασσα κτλ. Ήδη σήμερα, τώρα που μιλάμε, πάνω από την Ευκαρπία γίνεται παρέμβαση σε ένα μεγάλο κομμάτι όσον αφορά εμείς για να ρυθμίσουμε τα νερά, γιατί πρέπει να γίνει αυτό. Ήδη καθαρίστηκε ο εγκυβατισμένος αγωγός που περνάει μέσα από την Ευκαρπία, γιατί να ξέρετε είχε γεμίσει από αγροτικά δυστυχώ μηχανήματα και χθε μάλιστα οι... από το Δήμο Βυσαλτές με ειδοποίησαν και έχω και φωτογραφίες που βγάλαν καρούλια και σταγονίδια από μέσα, ήδη έχει ανοιχτεί αυτό. Εγώ δεν λέω ότι όλα έχουν γίνει τέλεια, αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε κάτι ότι έχουμε και εμεί τι ευθύνε μα. Εδώ είναι τα τελευταία 30-40 χρόνια. Δυστυχώ, έχουμε εξαφανίσει του χυμάρου, ιδίως του μικρού, και αναφέρομαι και στα Ντανακούχώρα, αναφέρομαι και σε άλλε περιοχέ που δεν έχει μείνει το παραμικρό. Κανένα δυστυχώ δεν θέλει για τον εαυτό του να εφαρμόσει τον νόμο. Θέλει να εφαρμοστεί για του άλλου. Δυστυχώ, λόγω των πολλών ετών, απραξία στα προβλήματα, σε ρέματα και χυμάρου είναι πολλά. Και γίνεται αγώνα ώστε τα περισσότερα να καθαριστούν εγκαίρω. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που έχουν μείνει πολύ, πολλά πίσω από, από στραγγιστικά κανάλια, ακόμα και, από τις, και τα, στα μέρη που είναι ευθύνη τον, το ΕΒ ή τον Δήμων ακόμα. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι σα είπα, και αυτό θα μείνω εγώ ε, από την αρχή ω το τέλο, ότι πρέπει να έχουμε συνολική απάντηση, γιατί ο πολίτη γνωρίζει το πρόβλημά του. Τον... Δεν έχουν λυθεί δηλαδή όλα τα προβλήματα. Βλέπετε ότι γίνονται καθημερινά παρεμβάσει, αλλά ο νομός μα είναι μεγάλο. Δίνεται βάση και προτεραιότητα να μην υπάρξει κίνδυνο ζωή. Και από εκεί και πέρα προχωράμε κανονικά, έτσι ώστε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.